Η χρήση του συστήματος βιντεοδιαιτησίας θα εφαρμοστεί στο κύπελλο συνομοσπονδιών που θα αρχίσει το Σάββατο στη Ρωσία. Μία παράμετρος που θα δοκιμαστεί είναι η σχέση του ανθρώπου με τα μηχανήματα. Στόχος της FIFA είναι να ενσωματωθεί η βιντεοδιαιτησία και στο Μουντιάλ που θα γίνει του χρόνου στη Ρωσία. Το κύπελλο συνομοσπονδιών που ξεκινά το Σάββατο στη Ρωσία επέτρεψε στη FIFA να υιοθετήσει μια καθοριστική αλλαγή στους κανονισμούς. Πρόκειται για τη χρήση του συστήματος βιντεοδιαιτησίας που θα εφαρμοστεί στα 4 γήπεδα της διοργάνωσης. Ένα από τα πράγματα που θα δοκιμαστούν είναι η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τα μηχανήματα. In front of a video, we still continue to have a human. So you have to understand clear that it's not like online technology with a watch giving an information to say goal, no goal. Στην περιορισμένη εφαρμογή ως τώρα οι επικριτές μιλούν για καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων. You want review in 10 seconds because we don't want to stop a lot and then wrong decision, eliminate team, or in this moment take 30 seconds, 40, because referee need one angle, one camera, another camera, and they want to be sure. Και οι φίλαθλοι δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στο βίντεο. If you have an intervention with the VAR and you make a change of the decision, then it's important to show it on the screens, I think, and to let the people know what was the reason. Απότερο στόχος της FIFA είναι να ενσωματωθεί η βιντεοδιαιτησία και στο παγκόσμιο κύπελλο τον ερχόμενο χρόνο επίσης στα γήπεδα της Ρωσίας.